Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Καλά, Αντώνη. Μου αρέσει κάθε φορά που προσπαθώ για να το αλλάξω λίγο την, α, την αρχή. Δεν έχει απολύτω κανένα νόημα. Τίποτα δεν έχει νόημα να Τίποτα δεν έχει νόημα. Τα πάμπα είναι. Είναι, είναι, είναι σαν αυτό που. Πώς είναι ήδη αρέ... Καλά, είναι πολύ <laughs> μεγάλο. Είναι πολύ <laughs> μεγάλο το κομμάτι των πραγμάτων που τα έχουμε φτιάξει για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Δηλαδή, άμα σκεφτεί πόσα πράγματα. Για μένα πάντα είναι παράδειγμα το cloud. Έβλεπα ένα tweet του Darren Shepard. Η Shepard, πώ λέγεται. Αυτό είναι ο. Αυτό. Κάτι... Ο κερατά. Ναι, ξε... ναι, 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 ο Acorn. Έκο... Τώρα είναι μπράβο. Acorn και πριν ήταν με τα. Έλα, μωρή, με το Rancher. μπράβο, ναι. Έχει κάνει κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων, γενικά. Δεν ξέρω γιατί ο μου τον εμφανίζει. Ναι, δεν, ξέρω, <laughs> <laughs> δεν ξέρω γιατί μου τον εμφανίζει συνέχεια στο, στο Twitter. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ γκρινιάρη. Και αυτό το οποίο έλεγε είναι το ότι μα είναι λίγο δύσκολο να παραδεχτούμε ότι με το cloud έχουν φτάσει στα βάνη. Λέει, δηλαδή, το cloud έχει ολοκληρωθεί σαν project. Τέρμα, λέει, αυτό ήταν αυτό το οποίο έχει να προσφέρει. Τι είναι το cloud. Ακριβώ. <laughs> Τίποτα. Ε, έλεγε ότι στην ουσία ό,τι είχε να προσφέρει το cloud, αυτό ήταν. Και τώρα κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μα και παράγουμε υπηρεσίε οποίε κανένα ποτέ δεν ζήτησε και του κανένα στη ζωή δεν κάνουν πιο εύκολη. Τη δικιά την κάνω πολύ πιο εύκολα να πουλήσε πάντω στην. Στη Σούσε. Ναι, σαν... νομίζω, στη Σούσε πουλήσαμε. Η Σούσε, δεν ξέρω πώ λέγεται. Σούσι. Εγώ την έλεγα Σούσι, γιατί ήταν. Είναι η πρώτη διανομή Λίνουξ που έμαθα παρεπιπτόντω. Όντω. Ναι, η okay. Την έμαθα ενώ ήμουν κάποια στιγμή στο Λύκειο. Νομίζω είχαμε Σούσι στο Λύκειο στου υπολογιστέ εμεί. Και τέλο πάντων, μετά σκέφτηκα ότι εγώ την έλεγα Σούσι, αλλά έχει ένα χαμελέοντα για, για, για λόγο. Ναι, okay. ναι, για μένα, όταν έλεγα σούσι, σκεφτόμουν ότι είναι το σούσι το Ιαπωνικό. Αφού γράφεται τελείω διαφορετικά. Ναι, μετά, στο στολή μου ήμουν ah, okay, okay. Α, όχι, Και ο χαμελέοντα είναι they σούσε ξέρ, ή κάτι Δεν ξέρω τι είναι τελικά. <συσορ> ναι. <συσορ> Α, Απλά τυχαία γεγονότα. τυχαία πράγματα. okay, γεγονότα, πράγματα εντελώ. Okay. Εγώ προσπαθεί να χρησιμοποιήσω τα σούσε τέλο πάντων κάποιε φορέ. Δεν μου πήγε ποτέ καλά. Νομίζω είναι red hat τύπου διανομή. Ναι, είναι. Νομίζω το SendOS είναι το αυτό που δίνει η Red Hat και το SUSE είναι. Αυτό που δίνει η SUSE, α πούμε. Σαν ένα fork κατά κάποιο τρόπο ναι. ή κάτι τέτοιο. Γιατί λογικά και τα Red Hat κάπου έχουν βασιστεί. Ή μήπω ναι. τα Red Hat βασίζονται στα SUSE ή όχι, όχι, στα τίποτα. Fedora. Δεν τα ξέρω καθόλου καλά αυτά. Νομίζω το Fedora είναι η βάση αυτό. Το Fedora είναι το upstream τελείω. Ναι. Και από το Fedora βγαίνει το SUSE και το Red Hat, το Red Hat Enterprise Linux. Και μετά και το CentOS. είναι το. Είναι open κάτι. Red Hat Enterprise, Enterprise Linux. Fedora. Οκ. Okay. Τέλο πάντων. Made up. Έλεγε, <laughs> έλεγε αυτό ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που τέρμα. Ναι. Και ότι ο κόσμο έχει δυσκολία να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούν, δεν μπορούν κάποια πράγματα να εξελίσσονται συνέχεια. Κάποια μπορούν. Και εγώ θεωρώ πλέον ότι το cloud όντω έχει χτυπήσει τα βάνη. Επίση το σκεφτόμουν. Δηλαδή δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα παραπάνω πέραν από καλύτερε τιμέ και μεγαλύτερε ταχύτητε. Δηλαδή, πλέον είναι όλο optimization. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ε, και βασικά, ίσω νομίζω ότι τελικά ανακαλύπτω και ένα θέμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Μπράβο. Αλλά πριν πάμε εκεί, ένα πολύ ωραίο νέο ή ενδιαφέρον νέο, τέλο πάντων, που έγινε, mm. είναι ότι η Google πλέον έχει μηδενίσει τα κόστη για να φύγει από το Google Cloud. Α, ναι. Τα egress ίδια costs. Το... Ναι. Όχι mm. τα egress γενικά. Τα egress costs, όταν είναι για migration σε άλλο cloud ή σε okay. δικούς δικού του servers. Yeah, και yeah. όλο αυτό έγινε επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να περάσει τώρα ένα νόμο <coughs> όπου θα οφείλει σαν cloud να μηδενίζει τα κόστη. Δηλαδή θα πρέπει να μειώσει το κόστο του να φύγει και να αλλάξει provider. Και λέγανε όλοι πόσο έξυπνη είναι η Google, γιατί όλοι το νομίζουν ότι η Google είναι Μεσία και έρχονται να τη σώσει. Ναι, ναι, ναι. Ενώ στην πραγματικότητα απλά ξέρει τι. Πόσο μας κοστίζουν 6 μήνες costs μα κοστίζουν έξι μήνε οι γκρε κόστη. Μα αυτό το οποίο ξέρω κάνει ένα χρόνο. Εκείνη τη στιγμή η Google στην σου δίνει λόγο να πα στην Google. Ναι, γιατί λε και αν τρελό... πάω, αν πάω, τουλάχιστον θα είναι μηδενικό να ναι. φύγω. Και εσύ καμία φύγει. Ναι. Είναι τρελό δηλαδή το ότι μειώνει ένα κόστο. Δηλαδή, καταρχά έχει ένα κομμάτι αυτοπεποίθηση αυτό μέσα. Δηλαδή, ότι εγώ θεωρώ ότι δεν θα φύγει. Mm -hmm. Και γι' αυτό μηδενίζει το κόστο. Δηλαδή, είναι φοβερή πρωτοβουλία να το σκεφτεί. Μαρκετίστικα, businessικά, με πάρα πολλού τρόπου. Και το οποίο κολλάει πάλι σε ένα άλλο επεισόδιο το οποίο έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και σε μια, σε μια αρχή που έχουμε και έναν τρόπο λειτουργία που έχουμε και εμεί στη Logic, ότι δεν θέλουμε να δουλεύουμε με κάποιον χωρί να θέλει και εκείνο ο οργανισμό, εκείνη η εταιρεία να θέλει να δουλεύει μαζί μα. Δεν υπάρχουν χρυσέ χειροπέδε, πώ να το πούμε, σε όλο αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, γιατί είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που εμεί. Καλά, εμεί το κάναμε γιατί Νομίζω ένα βασικό λόγο είναι ότι δεν είμαστε μια εταιρεία φτιαγμένη για να παρέχει υποστήριξη μετά και support ναι. απαραίτητα. Το κάνουμε, το κάνουμε καλά, απλά δεν είμαστε. Δεν θέλουμε να χαλάμε χρόνο για να πάμε και να σου αλλάξουμε μια, μια, μικρή ρύθμιση, μια παραμετροποίηση, κάτι τέτοιο mm. ενό λογισμικού που έχουμε φτιάξει ήδη. Θα θέλαμε ιδανικά αυτό το πράγμα να μπορεί να το κάνει μόνο. Mm -hmm. Και εμεί έχουμε χρεώσει ενδεχομένω πιο ψηλά την αρχική τιμή. Γιατί πολλέ εταιρείε τι κάνουν, σου λέει, ξέρω εγώ αυτό πώ θέλω να πάρω, 100 ευρώ. Οκ, okay, θα το κάνω 70 ευρώ και 30 ευρώ. Μάρκετ στην ουσία. Ναι, ενώ εμεί λέμε, ξέρεις τι, κάθε ευρώ δημή. θα πάρουμε γι' αυτό και α μην πάρουμε κανένα συμβόλαιο μετά. Γιατί αν μπορεί ο άλλο να το τρέξει μόνο. καλό καλοδεχούμενο είναι. Αλλά μόνο για καινούργια πράγματα, γιατί. Για, για, για. Ακριβώ. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα βοηθάει πάρα πολύ γιατί. Βοηθάει. Διευκολύνει την απόφαση τη χρήση μια λύση. Ναι. Ε, για παράδειγμα, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το One Password. Mm -hmm. Το οποίο, ενώ μέχρι στιγμή τα πάντα ήταν διαθέσιμα να τα εξάγει το One Password και να τα βάλει κάπου αλλού να τα κρατήσει. Άρα, λοιπόν, για μα ήταν OK αυτό για αποδεκτό. Mm. Τα πάσχει δεν είναι. Ε, δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό όμω. Γιατί, ε, γιατί τα Passkeys νομίζω. Ότι επειδή είναι δεμένα με το μηχανισμό. Παίζει αυτό να είναι μέρο του FIDO2, να ξέρει. Να μην μπορεί να κάνει extract οτιδήποτε είναι private key και να είναι δεμένο συσσαγωγικά με τον Vento. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα. γιατί δεν νομίζω ότι κάπου μπορεί να κάνει export passkey. Παίζει να είναι να ξέρει αυτό feature. Εμένα με ξενερώνει, γιατί από τη στιγμή που αυτό το πράγμα είναι ένα Vault, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το μεταφέρω σε yeah. πολλού υπολογιστέ, σε πολλέ συσκευέ, σημαίνει ότι αυτό κάτι έχει μέσα, το private key ενδεχομένω. <laughs> Νομίζω ότι είναι. Πρέπει να το ψάξουμε, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι μέρο του FIDO2, έτσι ώστε να ξέρουν ότι κάθε φορά αυτά τα keys που ανταλλάσσονται είναι από τον ίδιο vendor. Δηλαδή να ξέρει άλλο ότι είναι από το 1Password και όχι που το έκανε μετά Import ή στο Apple Passwords ή οπουδήποτε. Δεν διαφωνώ, αλλά σε μια περίπτωση που εγώ θέλω να φύγω από εκεί και θέλω να πάω κάπου αλλού, αυτό με μπλοκάρει. Ναι. Γιατί αυτόματα έχω όλα μου τα ταπάσκη εκεί. Mm. Και δεν έχω βρει που θα βάλουμε τα μα σε παρέτηση. εγώ αλλά... για την ώρα τα έχω στο Apple, θα ήθελα να δοκιμάσουμε όμω το. Να πάμε σε φυσικό, σε hardware ναι. ε, σύστημα. Αν κάποιο έχει χρησιμοποιήσει το YubiKey για πάσκη. Μα ενδιαφέρει να μα πει τη γνώμη του στα comments. Είσαι email στο heypapakimicrycubender.fr. Τι ωραία που τα λε. Ναι. Εμ... Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι σε όλε αυτέ οι υπηρεσίε θα πρέπει το να μπορεί να φύγει από εκεί mm. να είναι κάτι το οποίο να είναι επιλογή σου. Και εκεί πέρα έχει και κολλάει, νομίζω, είναι και το, το δικαίωμα στην. Δεν θυμάμαι, μία από αυτέ τι διάφορε. Στη φορητότητα. Φορητότητα λέγεται. Να, δεν ξέρω. Α, απλά σου άρεσε η λέξη. Ναι. Ε, έχει διάφορε τέτοιε. Παραμέτρου στο GDPR, mm. το, το πρωτόκολλο αυτό για τα προσωπικά δεδομένα τη Ευρωπαϊκή mm. Ένωση. Και μία από αυτέ είναι ότι εσύ έχει δικαίωμα να πάρει τα δεδομένα σου. Εδώ το είχαν κάνει προφανώ ο καθένα, έχει κάνει με ό,τι να είναι, τρόπου κλπ. Αλλά για παράδειγμα, το Facebook σου επέτρεπε να τα πάρει και να τα. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το vendor locking. Ε, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε βρει τρόπου να, να αλλάζει στην Ελλάδα ένα πάροχο ρεύματο online, κάτω το, το έκανα εγώ. Μιλάμε τώρα για ρεύμα. Άλλαξε τελικά, τα κατάφερες. Ναι, μου ήρθε SMS ότι ευχαριστούμε που κάναμε συμβόλαιο μαζί. Και όλο αυτό το έκανα online. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, που δεν μπορώ παιδιά να σκεφτώ ότι το να αλλάξει πάροχο ρεύματο στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο από το να κάνεις export τα data σου σε κάποια πλατφόρμα ή οτιδήποτε. Βέβαια, και ας πούμε βοηθάει πάρα πολύ το δίκτυο διανομή. Επειδή το δίκτυο διανομή στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητο από, το, ναι. παρόχου. τους παρόχους. Ωραία. Είναι σαν να λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δίκτυο διανομή cloud, ας πούμε. Ναι. Και ο πάροχος του cloud να είναι διαφορετικός. Μα έτσι και αλλιώ. Αυτό δεν τα... ήρθε να υποσχεθεί Ποιος? ο κυβερνήτη. Ο κυβερνήτη θεωρητικά. Λοιπόν, ο κυβερνήτη δεν ξέρω όσο καλό software και να είναι, δεν ξέρω αν έχει κάνει deliver κάτι από αυτά που έχει υποσχεθεί στην πραγματικότητα. Κοίτα, έχει... Αρχικά υποσχεθεί. Έχει σίγουρα φέρει αρκετά μεγάλο τζίρο στο cloud της Google. Έχει φέρει αρκετά μεγάλο τζίρο παντού. Έχει δημιουργήσει consulting jobs τα οποία... νομίζω ότι ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί ότι αφού δημιουργήθηκε ο κυβερνήτη έχει περισσότερους DevOps από όσους sysadmins είχες ποτέ. Ναι, καλά, και εγώ, σίγουρα. και εγώ δεν βλέπω δεν βλέπω πραγματικά τι εφαρμογέ να έχουν παραπάνω uptime λόγω του κυβερνήτη. Δεν βλέπω τι ομάδε να κάνουν πιο γρήγορα deliver λόγω του κυβερνήτη. Και αυτό δεν το κάνει κανένα αντρέ. Ε, αλήθεια. Και ο λόγο που γίνεται αυτό είναι επειδή οι εταιρείε και οι οργανισμοί ε, στροφοκαμιλίζουν. Δεν ξέρω πώ να το πω. Αλλά όταν έχει επενδύσει τόσο πολύ σε κάτι, λε τώρα ότι ξέρει, δεν γίνεται να είμαι τόσο μαλάκα. <laughs> Μπορεί όμω να ήταν <laughs> κακή επιλογή. Χωρί να είσαι μαλάκα. Υπάρχει στιγμή που πρέπει να λες ότι έκανα μια κακή επένδυση. Εγώ γνωρίζω εταιρείε οι οποίε. Βασικά, εμεί τώρα δουλεύουμε με μια εταιρεία η οποία παίρνει τα πράγματά τη από τον κυβερνήτη και τα πηγαίνει σε Fargate. Το οποίο για αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σε... Ε, έχω δουλέψει προσωπικά με μια εταιρεία η οποία πλήρωνε ένα staging κυβερνήτη για μήνε μέχρι να μπορέσει να είναι χρησιμοποιήσιμο. Με και εγώ αυτό για ε, ξ, ε, ξέρω τώρα ε, ε, ένα έναν οργανισμό στην Ελλάδα που δεν είναι εταιρεία που πληρώνει συμβόλαια consulting για κυβερνήτη που δεν έχει καταφέρει να το χρησιμοποιήσει όλα αυτά είναι πεταμένα λεφτά είναι και είναι αυτός, θέμα και αυτός λέει και κάτι άλλο ο Darren δεν λέει και πολλά τα οποία θα συζητήσουμε ένα ότι το cloud έχει ολοκληρωθεί σαν project okay. και γενικά αυτό το φοβόμαστε. Οι containers είναι στο cloud ή όχι. Νομίζω είναι ανεξάρτητο. Οι containers θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που γύρισε στο software εδώ και δεν ξέρω πόσα πολλά χρόνια. Okay. Ε, δη, αυτό το οποίο έκανε το Docker θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη από αυτό που κάνει το Git. Μεγάλη βέβαια. Ναι, γιατί το Git δεν άλλαξε, ποτέ πώ γράφει τον κώδικα. δεν άλλαξε ποτέ, πώς okay, δεν ναι. άλλαξε ποτέ το πώ σκέφτεσαι για τον κώδικα. Το GitHub άλλαξε όλο το open source. Hey, το open source δεν μπορεί να το θυμηθεί πριν το GitHub. Ναι, ήταν στο, so, so source for Δεν μπορεί να, να σκεφτεί να, να συνεισφέρει σε open source project πριν το GitHub. Over. Δεν. Ο τρόπο με τον οποίο γράφει εφαρμογέ πλέον μετά το Docker έχει αλλάξει. Δεν έχει υπάρξει τόσο, επι, μεγά, τόσο επιδραστική τεχνολογία στο software development, στον τρόπο που γράφει, τον τρόπο που σκέφτεσαι το software τα πρόσεσει, τι διεργασίε του Linux. Όλα. Over. Τελείω. Το ότι μπορεί να το πακετάρει όλο αυτό το πράγμα στο ένα έχει πράγμα και. Το πράγμα αυτό και... Είναι. Ναι, τέρμα, δεν έχει υπάρξει. Τέλο πάντων, και έλεγε αυτό ότι. Και είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι και θέλω να μου πει και στη γνώμη σου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κάνει την εφαρμογή σου horizontally scalable. Τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει λόγο να φτιάξει μια εφαρμογή που μπορεί να βάλεις πολλούς containers στον ένα δίπλα στον άλλον για να εξυπηρετεί περισσότερους χρήστες όταν μπορείς απλά να βάζεις μία εφαρμογή σε ένα μεγαλύτερο μηχάνημα. Λοιπόν, horizontal scaling σημαίνει... Okay. λέει, αυτός τι λέει. Καταρχάς, τι είναι το horizontal scaling και τι είναι το vertical scaling. Ωραία. Ωραία. Πάμε να το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Εσύ είσαι ένας κησές. Τι είμαι? Ένας κησές σε ένα κέπ. Okay. Α, Ωραία. ναι, οκ. Okay. Και μπορείς να εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή 10 χρήστε τη μέρα. Ωραία. 10 πολίτε τη μέρα. Αν εγώ θέλω να εξυπηρετώ 20 την ημέρα σε αυτό το CAP που έχει ένα κισέ αυτή τη στιγμή, έχω δύο επιλογέ. Είτε μπορώ να βάλω ένα δεύτερο κισέ τίπλα, Ωραία. το οποίο το horizontal scaling, Ωραία. είτε μπορώ να αυξήσω του πόρου, δηλαδή να, πούμε, να πάρω έναν πιο γρήγορο υπάλληλο με κάποιο τρόπο ή ένα πιο γρήγορο μηχάνημα, αν αυτό είναι αυτοματοποιημένο, το οποίο μπορεί έχει λιγότερε καθυστερήσει και μπορεί να εξυπηρετήσει διπλάσιου στο χρήστε. Βασικά, διπλάσιου χρήστε στον ίδιο χρόνο ή του ίδιου χρήστε στο μισ, μισό χρόνο που είναι το ίδιο πράγμα ακριβώ. Αυτό είναι το vertical scaling. Okay. Σε, σε Άρα, όρους έχω ένα μηχάνημα με τέσσερι πυρήνε. Μπράβο. Και μπορώ είτε να πάρω ένα δεύτερο μηχάνημα με τέσσερι πυρήνε ή να πάρω ένα μηχάνημα με, οχ, με οχτώ πυρήνε. Να το αντικαταστήσω με ένα μηχάνημα με οχτώ πυρήνε. Αυτό λέει ότι η πολυπλοκότητα αρχιτεκτονικά που φέρνει το να φέρει ένα δεύτερο μηχάνημα δεν αξίζει τον κόπο όταν πλέον μπορείς τόσο εύκολα να έχεις ένα πιο γρήγορο μηχάνημα. Οκ. Okay. Και τι γίνεται, ο κυβερνήτης ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι του horizontal scaling, πώς εγώ θα πάρω πάρα πολλά pods, containers, θα τους πάω σε πολλούς servers, το ένα δω, το άλλο παραδίπλα, να κάνουν ένα run. Και λέω ότι δεν υ... αυτό φέρνει μια πολυπλοκότητα. Αυτό θέλει virtual cards δικτύου, virtual networks, load balancing και φέρνει πράγματα τα οποία εν τέλει πρέπει να τα διαχειριστείς. Και αυτός λέει ότι δεν υπάρχει λόγος. Το σημαντικό κομμάτι που διαφωνώ σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι μια καλή πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι είναι μια κακή πρόταση. Ωραία. Ε, και ο βασικότερος λόγο δεν είναι ότι εγώ απαραίτητα θα πάω ένα δεύτερο μηχάνημα δίπλα για να συνεχίσει να τρέχει. Δηλαδή ένα, ένα δεύτερο ίδιο για να διπλασιάσω την κίνησή ναι. μου κλπ. Αυτό έρχεται και είναι προβληματικό σε δύο περιπτώσει. Αν εσύ έχει κίνηση η οποία αλλάζει τη μέρα. Οκ, okay, πώ έχουν αυτό. Ωραία, είναι, είναι μια περίπτωση. Ωραία, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτό σε αναγκάζει να φτιάχνει την εφαρμογή σου με τέτοιο τρόπο, όπου μετά, αν κάτι πάει στραβά με αυτό το ένα μηχάνημα, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλει ένα δεύτερο μηχάνημα. Πάμε στο σενάριο του Sorcerer, για παράδειγμα. Να. Το Sorcerer ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στατικό, στον τρόπο που διαχειριζόταν σε servers κλπ. Το Sorcerer από την αρχή μέχρι τώρα είναι ένα server. Στην ουσία. Uh, η εφαρμογή. Η Α εφαρμογή, ο... πούμε νη σερβερς, Γιατί ανα... κατά καιρού ήταν παραπάνω ναι, από ένα. Αλλά εκεί που είναι το file system και τα δεδομένα και right. είναι αυτό. Ε, αυτό είναι ένα. Ναι. Αυτό με τι γνώσει που είχαμε τότε δεν μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Γιατί, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε τα αρχεία του χρήστη στον κατάλληλο σερβέρ κάθε φορά. Mm -hmm. Και ο μόνο τρόπο ήταν τι. Το πλάνο που είχαμε για να κάνουμε scale ήταν να πάμε σε έναν δεύτερο σερβερ mm -hmm. και μετά να έχουμε μια κατανομή των χρηστών σε δύο σερβερς η οποία να βγάζει κάπως νόημα. Mm -hmm. Πάει αυτό, το βάζω στο πλάι. Αυτό, ναι μεν αρχιτεκτονικά είχε πλοποιήσει τα πράγματα, mm -hmm. αλλά κάθε φορά που χρειαζόταν να γίνει μια αναβαθμίση του σερβερ, κάθε φορά που γινόταν μια μαλακιά στο σερβερ, κάθε φορά που καταλήγαμε να, παρα... να παρουσιάσουμε στο DevOps σε ένα μήνα, Link από κάτω. Εναι. Όχι, εντάξει, σε ένα event. Τερσόμα, θα πάμε και θα μιλήσουμε. Το πρόβλημα αυτό το ότι είχαμε ένα θέμα με το δίσκο κλπ. Ξεκίνησε από το ότι η εφαρμογή ήμασταν αναγκαστικά στη δικιά μας περίπτωση φτιαγμένη να δουλεύει σε έναν σερβερ. Mm -hmm. Και ότι κάθε φορά που χρειαζόμασταν παραπάνω storage βάζαμε πιο μεγάλο δίσκο, κάθε φορά που χρειαζόμασταν παραπάνω χρήσει, βάζαμε παραπάνω μνήμη και CPU και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν. Η ηρεμία που μπορεί να έχει φτιάχνοντα την εφαρμογή σου να είναι horizontal scalable. Mm -hmm. Όχι γιατί απαραίτητα θα χρειάζεται κάθε φορά να κάνει provision καινούργια μηχανήματα ή containers ή ό,τι θες πες το, και αυτό το κάνει. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο διαχείριση μετά. Mm -hmm. Πώς κάνεις Πώ κάνει deployment σε μια εφαρμογή η οποία δεν είναι horizontal scalable, Πρέπει να πα και να δει. Είχαμε φάει πόσο καιρό και είχαμε κάνει. Είχαμε βελτιστοποιήσει πάρα πολύ τον Unicorn ώστε να μπορούμε να κάνουμε deployments χωρί να πέφτει το site. Ναι, mm -hmm. προ-Docker docker Άμα δηλαδή τώρα, βλέπεις βλέπει, α πούμε, τώρα σήμερα sites τα οποία σου λένε, όπου συγγνώμη, επιστρέφουμε σε λίγο. Είναι τραγικό αυτό. Αυτό είναι τραγικό. Άρα, αν η εφαρμογή σου δεν φτιαχτεί με αυτή τη λογική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να κάνει πράγματα τα οποία θεωρώ αυτονόητα σήμερα, όπω το να έχει μηδενικό downtime σε deployments. Mm. πραγματικοτητα mm -hmm. Άρα, αυτό θεωρώ ότι είναι μαλακία που μόλι είπε. Όχι εσύ, δηλαδή. Ο φίλο μου, ο Ντάρεν. Ο Ντάρεν ε, Καταρχά, σίγουρα πρέπει η εφαρμογή να μπορεί να τρέξει παραπάνω από ένα instance ταυτόχρονα για πάρα πολλού λόγου. Αυτό είναι ασυζητητή. Δεν ξέρω αν αναφερόταν σε αυτό okay. που δεν νομίζω ότι είναι debatable αυτό. Δηλαδή, okay. Αν έκανε. Αν ήταν... Καταρχά, ο τύπο αυτή τη στιγμή το λέει και όλα σε μια πολύ αρνητική φάση τη ζωή του και ολοκράζει. Είναι λίγο μίζερο. Ναι. Λοιπόν. Η μιζέρια είναι λίγο daren. Ναι, αφήν. η μιζέρια είναι λίγο daren. Αλλά το, τον ακολουθώ κι εγώ στο Twitter. Οπότε Α, και το έχει παρακολουθήσει. Ναι, 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 φούλ. Οπότε δεν ξέρω. Ξε... Γιατί δεν συμπαθώ. Απλά αυτό το συγκεκριμένο κρίνω. Δεν ξέρω να αναφέρονταν σε αυτό ή σε κάποια εκδοχή τύπου που μπορώ να έχω πάρα πολλά. Αυτόματα αυτό, και ναι, να ναι, βγει. Αυτόματα και αυτό να βγει. Αυτό δεν ξέρω σε τι μπορεί να αναφερόταν. Ναι. Πάντω συμφωνώ σε αυτό το οποίο λε. Δηλαδή, εμεί για παράδειγμα, πώ κα... κάνουμε διπλό. Έχουμε πάντα, έχουμε πάντα δύο containers Συστά. στο Docker Swarm. Και όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε διπλό την καινούργια έκδοση, είναι με configuration um, update first. Νομίζω δηλαδή εμφανίζουν ναι, τον καινούργιο κοντέινερ και μόλι αρχίσουν τα health checks να πετυχαίνουν, αρχίζει και κάνει την commission του παλιού και είναι έτοιμο να δεχτεί την, την κίνηση κίνηση καινούριο. Για την ακρίβεια, αυτό που πάντα κάνουμε είναι ότι επιτρέπουμε να πάει στο 200% ναι. τη υποδομή, δηλαδή από άμα είναι ένα να γίνει δύο, άμα είναι δύο να γίνει τέσσερι, και το λιγότερο να πάει στο 100%. Άρα θα φτιάξει πρώτα του κοντέινερ καινούριου. Είτε αυτό είναι στο Fargate, είτε αυτό είναι στο Swarm, είτε οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή, παντού τι ίδιε mm. στρατηγικέ ακολουθούμε. Αφού γίνει αυτό, μετά θα ξεκινήσει να βγάζει από το routing και μετά να, να σκοτώνει containers οι οποίοι δεν χρειάζονται πλέον. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν θα μείνουμε με, με έναν, αλλά θα μείνουμε κάποιε φορέ με περισσότερου από έναν. Και μάλιστα εκεί πέρα θα έχουμε και διαφορετικέ εκδόσει του κώδικα να τρέχουν παράλληλα. Το οποίο αυτό όντω είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να κάνει. Αλλά μπορεί να πλανάρει στο να το κάνει. Θα μπορούσαμε να ξέρει να μιλήσουμε για το πώ γίνεται καλά αυτό σε Django, γιατί δεν γίνεται καλά by default, σε κάποιο meetup. Ε, πιο blue-green deployments. Όχι blue-green, απαραίτητα, αλλά πώ μπορεί να τρέχει δύο εκδόσει τη εφαρμογή σου για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ξέρω ένα rolling update για παράδειγμα, οι οποίε έχουν διαφορετικό σχήμα ωραία, στη βάση. Ωραία. Πρώτον, περίμενε. Πε μα τι είναι τα blue-green deployments, γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι τα ξέρω καλά. Τα, τα blue-green deployments, η, η λογική είναι ότι εγώ διπλασιάζω την υποδομή μου και βάζω έστω ότι έχω την έκδοση Α και την έκδοση Β. Mm -hmm. Σηκώνω. Μια όμοια υποδομή τη έκδοση Β, όχι με τη βάση μου. Σύντομα είναι οι application containers αυτοί, οι application μηχανήματα. Mm -hmm. ε, σηκώνω λοιπόν και τι δύο εφαρμογέ και στην αρχή έχω κάποιον τρόπο, σύντοση είναι κάποιο έξυπνο πρόξη ή κάποιο πρόξη που μπορώ εγώ να, τον, να τον ελέγξω εύκολα. Μπροστά, ο οποίο πάντα την κίνηση στέλνει στην παλιά έκδοση τη εφαρμογή μου. Mm -hmm. Εκεί πέρα έχω δύο επιλογέ. Μπορώ είτε να το κάνω σιγά-σιγά που έχει και νόημα, είτε να το κάνω και απότομα και ξεκινάω και γυρίζω την κίνηση, το 10% για παράδειγμα, με τη στρατηγική, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, μπορούμε να δούμε σε λίγο, από την εφαρμογή Α στην εφαρμογή Β που είναι η καινούργια μου. Από την 1 στη 2, α πούμε, για να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη. Okay. Άρα λοιπόν έχω 90%-1, 10%-2. Βλέπω πώ εξυπηρετείται η εφαρμογή μου. Mm -hmm. Αν μου αρέσει αυτό, λέω OK. Και μπορώ σιγά-σιγά αυτό να το αυξάνω, το να αυξάνω, το αυξάνω, μέχρι να πάει στο 0%. Δηλαδή 0% εφαρμογή 1, 100% εφαρμογή 2. Okay. Άρα λοιπόν ζουν παράλληλα οι εφαρμογέ μου ε, εκείνη τη στιγμή. Mm. Αν εγώ στη διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά, ίσω και ώρα, ανάλογα με το πόσο γρήγορα ή έργα θε να πα, δω ότι κάτι δεν πάει καλά, μπορώ εύκολα να γυρίσω την εφαρμογή μου πάλι στην, στην αρχική κατάσταση. Όχι την εφαρμογή, μάλλον την κίνηση στην πρώτη έκδοση εφαρμογή και όλα καλά, και άρα δεν έγινε τίποτα. Okay. Ε, εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ εγώ ε, διακινώ την κίνηση. Γιατί, για παράδειγμα, αν ένα χρήστη κάνει refresh δεν θέλω να βλέπει α, β, α, β, α, β, α, β ανάλογα με την πιθανή. Σωστά. Μάλλον α, 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 9 φορέ β, α, 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 9 φορέ β. Φορές β ναι. άμα το θεωρήσουμε ότι είναι 10%. Άρα, λοιπόν, εκεί πέρα το πώ εγώ κατευθύνω την κίνησή μου θα πρέπει να το κάνω μάλλον σε επίπεδο. Α, του Proxy, του Load Balancer μπροστά. Άρα μπορώ να του πω κάτω με βάση ένα την, ε, την IP, ε, με βάση ένα cookie, το οποίο μπορεί να είναι το cookie του Session για παράδειγμα. Οπότε, να κάνει ένα MD5 πάνω στο, στο cookie του Session και μετά να κάνει αντίστοιχα ε, proxy την κίνησή μου και το καθεξή. Άρα, λοιπόν, εγώ θα πρέπει να προσπαθήσω να πω ότι. να μην διαλύσω τελείω το χρήστη. Και okay, άμα ο χρήστη δουλεύει την ώρα που εγώ κάνω το, το deployment, από ένα στιγμή και μετά θα ξεκινήσει να βλέπει την δεύτερη εφαρμογή. Αλλά να μην έχει μπροσπίσω. Αλλά να μην έχει μπροσπίσω. Το οποίο ούτε αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το πώ μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πρέπει να, να, να ξέρει ποια είναι η πρώτη, ποια είναι η δεύτερη έκδοση και ούτω καθεξή. Πήραν κάποια συστήματα που νομίζω το Ranger είχε φτιάξει και ένα από αυτά. Αν θυμάμαι καλά το Ranger δεν είχε, φτιάξει, δεν είχε ασχοληθεί με το σύστημα στον κυβερνήτη που λεγότανε... Αχ, που ήταν πάνω από το... Πώ λεγότανε μπλόκαρα τώρα. Δεν έχει πολύ σημασία. Σε ποιο κομμάτι του κυβερνήτη ήταν. Ε, βασικά υπήρχε ένα, ένα σαν framework που πάνω από εκεί παίζει το, το Cloud Run. Okay. Που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι. Αυτό το, το open source πούμε, framework. Και πάνω σε αυτό είχαν φτιάξει ένα σύστημα το οποίο έκανε ή μια αυτοματοποιημένα μια τέτοια διαχείριση για σένα. Σε γενικέ γραμμέ, θεωρώ ότι το να πα να λύσει το πρόβλημα αυτό σε επίπεδο υποδομή είναι μαλακία. Πρέπει να το λύσει αναγκαστικά σε επίπεδο εφαρμογή. Δηλαδή, πρέπει η εφαρμογή να είναι φτιαγμένη, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τέτοιε περιπτώσει. Και δεν πρέπει να πα να βάλει παραπάνω υποδομή, ώστε μπορεί, να μπορεί η υποδομή να το κάνει για σένα και να είναι τόσο έξυπνη και να προσπαθεί να πιάσει όλα τα πιθανά σενάρια όλων των εφαρμογών που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Πώ το έκανε αυτό και απολύσει με τον Τζάγκο. Α πούμε... λοιπόν ότι εμεί θέλουμε να. Έστω ότι θε να κάνει μια αλλαγή και να βάλει δεδομένου... Να αλλάξει τη βάση δεδομένων το σχήμα. Δηλαδή, να... ποια, ήταν, θα ήταν μια δύσκολη αλλαγή. Μια δύσκολη αλλαγή. Η πιο απλή δύσκολη αλλαγή στο Django είναι να βάλει ένα πεδίο. Ωραία. Γιατί κάθε φορά που με το που τρέξουν τα migration τη εφαρμογή 2. Θα προσθεθεί το πεδίο στη βάση και η εφαρμογή 1 με το που πάει να τραβήξει το table αυτό θα βλέπει πάντα ότι α, γιατί έχω ένα πεδίο παραπάνω και σκάει το τζάγκο. Α κάνει όταν έχει παραπάνω. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το διαχειριστεί και μάλλον ο καλύτερο τρόπο από αυτό που έχω δει είναι να, να φτιάξει μια ενδιάμεση έκδοση που να λέει μην ασχολείσαι με τη βάση. Okay. Να πα στην έκδοση αυτή, να βάλει καινούργια... το καινούργιο πεδίο στη βάση και μια έκδοση να το, να το κάνει σαν set. Αλλά αυτό μου φαίνεται λίγο δεν μου αρέσει πάρα πολύ σαν διαδικασία. Οπότε θα ήθελα να το ψάξω λίγο περισσότερο, έχω κάποιε ιδέε, αλλά θα τι ε, κρατήσω για το επόμενο μήνα που θα κάνουμε. Άρα το πώς θα το κάνει αυτό είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να τη σκεφτεί πώς θα την κάνει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό. Mm -hmm. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί εύκολα σε επίπεδο ε, υποδομή. Για παράδειγμα το Heroku, όπω και η platform, αυτό που κάνουν είναι ότι σταματάνε την κίνηση την ώρα deployment στον proxy, κρατάνε το, το connection εκεί mm -hmm. και με το που γίνει το deployment το στέλνουν πίσω. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορείς κάπως να το κάνεις και να είναι ψηλοκ. Okay. Άρα μπλοκάρει, και μπλοκάρει ναι. το connection μέχρι να είναι έτοιμη καινούργια έκδοση. Ακριβώς. Και μετά όλοι σου η μαγεία είναι πώς αυτό το πράγμα το κάνεις γρήγορα. Δηλαδή πώς θα μπλοκάρω για το ελάχιστο δυνατό χρονικό ε, διάστημα. Στην ουσία μόλις παίξουν τα health checks και είναι έτοιμη καινούργια έκδοση. Ναι, αφήνω να, να περάσει η κλίνηση. Απλά κίνηση. αφήνω να περάσει τι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό. Γιατί. Εντάξει, θα πρέπει όλο το σύστημά σου πίσω, όλο το Σε να... 10 λεπτά θα σου το κάνω. άμα θε να ανοίξω να Να παίξει τέλεια. Θα πρέπει το, το release δηλαδή η εντολή που θα τρέξει σε τη διάρκεια του deployment, να μην πάρει ένα λεπτό. Γιατί ό,τι και να κάνει, άμα πάρει ένα λεπτό αυτή το migrate για παράδειγμα του Django. Ναι. Δεν έχει πολύ σημασία. Έχουν ένα ενδιαφέρον πράγμα στο GitHub που το λένε Ghost, που είναι online σχήμα migrations στη MySQL. Α, ναι. Που... Είσαι, να μια κόπια τη βάση και όταν είναι η ώρα αν τη όλη την κόπια, είναι μια μαγιά. okay. Περίεργη, για να πάρει τόσο. Οκ. Okay. Ε, um, ε, γενικά θέλει, ρε παιδί μου, μια, μια διαχείριση όλο αυτό. Mm -hmm. Και. Οπότε εκεί θεωρώ. Γι' αυτό θεωρώ ότι πολλοί θεωρούν. Θεωρώ ότι πολλοί θεωρούν. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε λίγο έτσι διαβολοποίηση τα, το horizontal scaling και όλα αυτά. Γιατί πήγαμε να το λύσουμε σε επίπεδο υποδομή. Πήγα να το λύσει στην αρχή ο κυβερνήτη, μετά βάλαμε τη μαλακία που δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Functions λέγοντα. Δεν θα το βρω, δεν δηλαδή Μπορώ να το βάλω κάτω σαν link. Αλλά πάνω από τον κυβερνήτη και μετά πάνω από αυτό υπήρχε το custom framework και μετά υπήρχαν, βάζανε ίστιο και δεν ξέρω και εγώ πόσε άλλε μαλακίε. Μόνο και μόνο για να πάνε για να κάνουν αυτό. Δημιουργούμε δουλειά επειδή δεν την να κάνουμε σε software. Σίγουρα, σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Και επειδή υπήρχε και πολύ χρήμα στο software, θεωρώ ότι απλά πήγαν και πολλά Ζήρω. χρήματα. Ναι, προσλαμβάνε εταιρείε χωρί αύριο γιατί λέγανε πρέπει να προσλάβουμε κόσμο. Μετά λέγανε, Α, τι να κάνουμε. Ναι. Έχουμε, ξέρω 100 άτομα. Τι να τα κάνουμε. Βρέσκα, <συσχε> δεν τα κάνουμε. Δεν... Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εταιρείε με προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα <συσχε> από το να φέρνει τα προβλήματα τη Google στην εταιρεία που είσαι πέντε άτομα. Δηλαδή, 100 άτομα μπορεί να γαμά... Ο κυβερνητή είναι γαμάτο software. Μην, ναι. μην, πάμε στο σημείο που λέμε ότι τη μαλακή έχουν φτιάξει. Η μαλακή είναι να το χρησιμοποιούν σε τόσο μεγάλη ε, έκταση. Ε, ε, αν είσαι μια εταιρεία, για παράδειγμα, σαν την platform, μπορεί ο κυβερνήτη να είναι γαμάτο software για σένα. Να πα και να πει ότι εγώ θα πάρω τον κυβερνήτη και θα τον χρησιμοποιήσω ώστε να παρέχω μια υπηρεσία πιο υψηλή επέδου, σαν τελικό προϊόν πλέον, για να μπορέσω να κάνω ένα deploy. Δεν χρησιμοποιούν στην platform κυβερνήτη, αλλά. Ναι, το κάθε τι έχει το χώρο του ούτε μπορείς να πάρεις μια Φόρμουλα 1 να πας να μαζέψεις ηλιές, αλλά ούτε μπορείς να πάρεις και το αγροτικό το Μάζδα με την καρότσα να τρέξεις. Cybertruck όμως μπορείς να πάρεις και τα δύο. Εντάξει. Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι ένα folklore σενάριο, ξέρω εγώ, να είναι σε ελιές, ένα Cybertruck να μαζέψεις. Νομίζω, νομίζω ότι ιδανικά αυτό θα ήθελε Τέσλα. Δηλαδή, ναι. όλα αυτά τα, να έχουν utility, όλα αυτά τα μάξια. Απλώ εντάξει, φαντάζομαι η τιμή του δεν νομίζω ότι προβλέπεται. Δηλαδή, το, νομίζω ένα αγροτικό, παίζει να το παίρνει με λιγότερο από 20.000 Νομίζω ότι ήταν πιο φθηνό από το F150, το f F-150 F151 μαξάρα. Δηλαδή. Ε, νομίζω είναι το νούμερο ένα αυτή δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, ξέρει ότι το F150 μπορεί να το βάλει σαν uh, powerbank στο σπίτι σου. Όντω. Ναι. Και το Cybertruck πάντω το έκανα. Και έχει και πρίζε 240-120 <συλίδε> volt. Τι εννοεί. Έχει... έχει μέσα πρίζε. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι okay. Το F150 το έδειχνε, νομίζω, ο Μαρκί Βράουνλι. Το F150 είναι <συλίδε> το ηλεκτρικό, <συλίδε> ε. Το <συλίδε> ηλεκτρικό. <συλίδε> <συλίδε> okay. Ναι, νομίζω αυτό το. Έ... Καλά, μπορεί να το έχω μπερδέψει. Αλλά έβλεπα ότι υπάρχει σύστημα που το βάζει στην παροχή ρεύματο του σπιτιού και δίνει ρεύμα στο σπίτι. Οκ. Ε, νομίζω το είχαν συζητήσει πάρα πολύ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και φαντάζομαι ίσω λόγω του όγκου τη μπαταρία να το κάνουν. Εντάξει, όλα αυτά τα, τα pick-ups έχουν πάρα πολύ χώρο. Είναι κτίνη γενικά. Ναι. ναι. Δεν ξέρω. Θα... Μ' αρέσουν ρε, γάμο, τα αγροτικά πάρα πολύ. Δηλαδή... Θα ήθελε να, να έχει ένα αγροτικό. Ξέρει τι αγροτικό έχει ο Uberman και οδηγάει. Mm. Ναι, δηλαδή οδηγάει pick-up truck. Αλλά στο... είναι στο. Καλυφόρια. Όχι, δεν είναι, είναι αυτό. Στο Όστιμον ποιο είναι. Oh, τζο Ρόγκα, Λέξ Φρίντμα και όλοι αυτοί. Αλλά είναι, είναι αμερικάνικο πράγμα, τα, τα pick-up trucks. Τα θυμάσαι, <συσίλωσαι> εγώ τα, θυμάμαι, τα GMC. Εγώ θυμάμαι στο Όστιν είχα πάθει μεγάλη τριπλάκα, όπου απλά δεν έβλεπε ξέρω εγώ, ένα μεγάλο τζιπ ευρωπαϊκό. <συσίλωσαι> ναι. Και φαινόταν σαν έχει πάρει όλες το μαρτάκια του να πάει ξέρω, είναι για να αλλού, μπορεί είναι, να παρκάρει είναι, στην πόλη. Είναι αλλού το μέγεθο. Είναι τρελό, ειδικά στην νοτοδυτική Αμερική. Ναι. Δηλαδή ενό σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι το πιο west coast και south. Anyway. Τελευταία παρένθεση. Η πιο cringe τη διαφήμιση που είχε ήδη η Tesla για το Cybertruck, επειδή ότι ναι. τότε να τρέχει γρήγορα και τέτοιο, είναι αυτό που το έχουν βάλει με μια Porsche, νομίζω. Ναι, που... γαμάτο ε, είναι αυτό, έλεγα, εντάξει. Δεν ειναι κρίνη. 9-11 είναι. Δεν θυμάμαι που είναι η Porsche. Αυτό είναι η γαμά διαφήμιση που είναι. Νομίζω κάνουν το τύπου... Εντάξει, προφανώ είναι για τα πρώτα. Ένα drag μέτρα, racing κάνουν στην ουσία. Νομίζω. Ναι, αλλά είναι για πρώτα... Ενώ είναι συγκεκριμένα μέτρα. Ναι, αυτό είναι, σημείο, γι' αυτό νομίζω... είναι drag racing. Α, έχει. Νομίζω το drag racing είναι ένα, ένα, ένα sprint, ρε παιδί μου. Τύπου, πόσο φτάνει μέχρι ένα σημείο. Δεν ξέρω είναι... μετά, είναι πιθανό να πιάνει μεγαλύτερη τελική η 911. Σίγουρα πιάνει, αφού τα ηλεκτρικά. Ακόμα και το πλέντ το τελικιάζει στα 250-260 κακοί. Okay. Α, ναι, δεν πιάνει 300. Ε, μπορεί να πιάνει 300 το πλέντ το για 10, 10 λεπτά, ξέρω α... Όχι, πιάνει, δεν έχει. Όσο πιάνει, πάει ρε παιδί μου. Απλά δεν. Επειδή δεν έχει ταχύτητε, ναι. ε, κάπου τελικιάζει. Α πούμε το κινητό δεν πάει παραπάνω. Σε στροφέ εννοώ. Okay. Ε, ε, ναι, και η διαφήμιση τέλο πάντων είναι ότι είναι με την 911 και κάνουν το drag racing. Ναι, 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 και ναι. βλέπει ότι περνάει το cyber track, λε, Ω ξέρω γαμάτο, και μετά κουβαλάει μια 911 από ναι, πίσω. ναι, 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 ναι. Είναι φοβερό είναι αυτό το οποίο σου έλεγα για μένα στα οχήματα. Η τελική ταχύτητα δεν έχει τόσο σημασία για μένα. Έτσι κι αλλιώ εγώ δεν τρέχω. Αλλά ναι, συμφωνώ. Η και επιτάχυνση και το... είναι... είναι αν μπορούσα να κάνω 0% σε 0,1 δευτερόλεπτα. Αυτό ήρθε. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να μου σπάει τα κόκαλα. Αλλά... <χι> αλλά λέω ότι. όσο... θα ξέρει να γίνει μετά. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά όσο μεγαλύτερη επιτάχυνση, τόσο το καλύτερο. Και εγώ είναι θέμα ασφαλεία, η επιτάχυνση. είναι. Είναι θέμα ασφαλεία και εγώ είδα τη διαφορά από τη στιγμή που πήρα τη μηχανή μου. Στην ουσία, δυσκολεύομαι να κάνω ταξίδι με τα μάξι. Okay. Δηλαδή, η προσπέραση με τα μάξι με τρομάζει. Γιατί η μηχανή νομίζω έχει καλή, έχει επιτάχυνση, έχει νομίζω κάπως το 3,5 δευτερόλεπτα. Άντε 100, 100. Πολύ ναι. Δει. ναι, γιατί έχει πολύ. ροπή. Mm. Που είναι το θετικό που έχουν και τα ηλεκτρικά. Και το φοβερό στην ουσία που έχει, είναι το ότι η επιτάχυνση, δηλαδή γενικά, είναι το ότι το όχημα κάνει αυτό το οποίο του λες. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς στην πραγματικότητα, του λες ότι εγώ θέλω να πάω αυτή τη στιγμή γρήγορα και έχει γρήγορη απόκριση σε αυτό το οποίο θες. Το δύσκολο να κάνεις εκεί και το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει τα ηλεκτρικά, επειδή έχουν χαμηλό κέντρο βάρους, το πετυχαίνουν, είναι αυτό να είναι στο δικό σου έλεγχο. Δηλαδή το αμάξι να μην είναι εύκολο να αντελαπάρει, να σπινιάρει να... και νομίζω έχω καταλάβει ότι τα ηλεκτρικά έχουν χαμηλό κέντρο βάρου επειδή η μπαταρία είναι κάτω. Ναι, ναι. Και κατά επέκταση επειδή έχουν και τα λάστιχα που έχουν, έχουν πολύ καλή πρόσφυση. Ναι, γιατί δεν έχουν εκτείνει λάστιχα ναι. για να ναι. μπορέσουν να σηκώσουν το βάρο. Έχω καταλάβει δηλαδή είναι γενικά μεγάλο. ότι η οδηγική εμπειρία σε σχέση με ναι, αυτή δηλαδή, ότι είναι αλλού σε αυτό το κομμάτι. Εγώ γενικά πλέον δεν οδηγάω όλο αυτοκίνητο. Δεν δηλαδή... και ηλεκτρικά. Εντάξει, τώρα αν νοικιάζει, τώρα δεν με νοιάζει. Ενώ πάω κάπου για τα ναι. για κάτι τέτοιο, αλλά. Α πούμε τη Ελισάβετ, γκρινιάζω άμα να πάμε κάπου μαζί τη, λέω δεν υπάρχει αυτό. Θα πάμε το δικό μου. Ή δεν θα οδηγήσω, δεν έχω πρόβλημα. Ή δεν θα οδηγήσω, ναι. ναι είναι... Άρα, όντω, εσύ το νιώθει αυτό το πράγμα, το ακουμπάει καλύτερα κάτω. Κοίτα, σε... επειδή έχει πολύ <coughs> δύναμη και επειδή είναι πισωκίνητο. Ναι. <coughs> σε στροφή, άμα, το, άμα παίξεις, μπορεί ρε παιδί μου να, να σου πετάξει λίγο κόλλο ή κάτι τέτοιο. <coughs> Αλλά ενώ δεν ξέρω και να, δεν είμαι ο κατάλληλος αντίγωσμος μόνο <coughs> να απαντήσω, γιατί δεν είμαι καλός. καλός. <coughs> είμαι ένα. Είμαι ένα οδηγό. Δεν, ναι. δεν, ξέρω. Mm. Δεν, μπορώ, δεν τρέχω γενικά. Ε, στο κομμάτι τη επιτάχυνση είναι πραγματικά πιο ξεκούραστο και ήρεμο. Δεν έχει έγνοιε, δεν έχει άγχη, δεν έχει mm. καθόλου τέτοια πράγματα. Πώ φτάσαμε τώρα να μιλάμε για pickup tracks και μετά για ηλεκτρικά αμάξια και επιταχύνσει. Προσπαθώ να θυμηθώ κάπου με τι ελιέ ξεκίνησε. Α, ναι, με το ότι σου έλεγα εγώ πόσο πολύ μου αρέσουν τα αγροτικά. Θα ήθελα κάποια στιγμή θα ήθελα να πάρω ένα αγροτικό και το F150 είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουν κάνει νομίζω καλή δουλειά πάντω. Ε. Απ' την άλλη, έχω ψηθεί. Είχε ένα πολύ ωραίο αγροτικό παππού μου το οποίο το πουλήσανε κάποια στιγμή. Και έχω σκεφτεί μήπω πάω και βρω αυτό το παλιό και πάω και το σε το Μοντάρο. Το συγκεκριμένο είναι σπανίδι. Το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο το, τη, 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 τη συγκεκριμένη έκδοση που νομίζω είναι ένα 70s euh, pick-up. Δεν δε θα μπλεκα με. Ενώ ναι, θα είναι ταλαιπωρημένο, θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ρε, ναι, με αυτό είναι ολόκληρο project. Ρε, το παίρνει μετά, το βάφει, βγάζει κινητήρε. Ναι, δι' αυτό μπορεί να σου πάρει ένα, ένα χρόνο. Και μετά το. Εντάξει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που αυτά τα καθορίζει, νομίζω, σαν αντίκε ή αμάξι που απλά τα αγουστάρει, ξέρω εγώ έτσι, που κάνει συγκεκριμένε βόλτε το, το χρόνο. Βγαίνουν, νομίζω, και οι ειδικέ πινακίδε, αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Τέλο πάντων, θα δούμε. Δε, δε, αυτή τη στιγμή δεν έχω μυαλό γι' αυτό, αλλά είναι κάτι που παίζει στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Θα ήθελα κάποια στιγμή να σχολιάσω. Όπω ε, η παλιά σου μηχανή που είναι το μεγάλο project που κάνει εδώ και. Πόπο, ναι, και θεωρητικά εννοείται, δεν έχω ναι. κάνει τίποτα. Το, αυτό που θα κάνω φέτο είναι να καταθέσω πινακίδε γιατί συνειδητοποιήσω. Το αποφάσισα ότι τζάμπα λεφτά. Ναι, είχα ξεχάσει να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορία για τέσσερα χρόνια και μου ήρθε ένα ζώρικο τώρα. Μου ήρθε. Δεν μου ήρθε τίποτα. Απλά μπήκα και το είδα, δεν γίνεται να σου έρχεται γι' αυτό μια ενημέρωση. Τι να σου πω. Νομίζω ότι απλά τρως μεγάλο πρόστιμο αν ε, κυκλοφορήσεις. Δεν την κυκλοφόρω τώρα εδώ και παραπάνω καιρό από ότι έχω να πληρώσω τα τέτοια. Τέλο πάνω. Πίσω στο cloud. Οπότε εμένα αυτή τη στιγμή μου απασχολούν δύο-τρία θέματα τα οποία δεν έχουμε κλείσει. Για πες. Το ένα είναι αν πιστεύει κι εσύ ότι το cloud είναι ολοκληρωμένο. Αν πιστεύει ότι υπάρχει φόβο και άρνηση στο να πούμε κάποιε φορέ ότι κάποια πράγματα ολοκληρώθηκαν όσο εδώ ήταν. Και τέλο, να μιλήσουμε για το λεγόμενο vendor lock-in. Μου και εσύ και το κατά πόσο εγώ μπορώ να φύγω από κάπου, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και... Ωραία, πάμε να ξεκινάω την, από την πρώτη ερώτηση. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό πλέον μπορώ εγώ να διαλέξω διάφορους παρόχους cloud, να έχω παρομοίες υπηρεσίε, να έχω παρομοίες θεσιμότητα, οπότε θεωρώ ότι είναι σε μια πολύ καλή στιγμή ολοκλήρωση. Τώρα, αν αυτό είναι τελικό ή όχι τελικό, δεν το ξέρω. Τι άλλο feature θα ήθελες από το cloud? Feature, τι δυνατότητα θα ήθελες? Δεν ξέρω αν θα ήθελα κάτι άλλο. Mm. Αυτό που βλέπω, ωστόσο, είναι ότι επειδή προσπαθεί ο κάθε πάροχος να αυξήσει την υπεραξία που παρέχει και το κέρδος του κατ' επέκταση, δηλαδή, Έχω κάτι που κάνει 5 ευρώ, το πουλάω 10 ευρώ και θέλω να δω πώ μπορώ να, φτιά, να βγάλω 15 ευρώ από αυτό. Πούμε. Γιατί ένα μεγάλο θέμα mm -hmm. που υπήρχε τα, στο cloud ήταν τα περιθώρια κέρδου. Πώ γίνεται. Τα οποία στην αρχή ήταν πολύ μικρά γιατί, γιατί ήταν πολύ πιο ακριβό να χτίσει όλη αυτή την υποδομή. Όσο φθηνένουν αυτά τα πράγματα, οι τιμέ παραμένουν σταθερέ. Μπαίνουν εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια, οι οποίε είναι πιο μακροχρόνιε επενδύσει, οπότε μικραίνει το, το πραγματικό κόστο, δηλαδή πηγαίνει πιο πολύ σε ΚΑΠΕΞ και λιγότερο σε ΌΠΕΞ. Ότι επενδύω ναι. για το μέλλον κατά κάποιο τρόπο. Και πλέον τώρα το πόσο, θα, πόσο ακόμα να ανέβει, δηλαδή δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω. Οπότε προσπαθούν να βρίσκουν υπηρεσίε όπω είναι για παράδειγμα μία RDS, μία μια, μια βάση, ένα κάτι, το οποίο να βγάζει νόημα. Και τώρα θεωρώ ότι οι κυβερνήσει ήταν μια αλλαγή να προσπαθούν να το φέρουν αυτό και στο, στην εφαρμογή πάνω. Δηλαδή, πάντα ο κόσμο αισθανόταν καλύτερα τα δεδομένα του να τα διαχειρίζεται κάποιο άλλο σε μια RDS. Mm. Αλλά, ξέρω το, αν είναι αλήθεια ή ψέματα ή τέλο πάντων πώ ισχύει αυτό, αλλά υπήρχε μια μεγαλύτερη ας πούμε, ηρεμία στον κόσμο, θα έλεγα, να το, να το κάνει κάποιο τρίτο που το ξέρει, να το τρέχει καλά. Οι εφαρμογέ όμω ήταν ok να τι τρέξει και μόνο. Άρα λοιπόν τώρα προσπαθούν να φέρουν υπηρεσίε όπω το ECS, το Cloud Run, οι Azure Containers, ξέρω, το Digital Ocean App Platform. Φαντάζομαι ο καθένα έχει κάτι δικό του τέτοιο πράγμα. Mm ώστε να δώσουν μια πιο έτσι, ας πούμε, φιλική στο χρήστη υπηρεσία με μεγαλύτερο κόστο. Δηλαδή, σου λένε ότι δεν διαχειρίζει μηχανήματα, άρα και καλά μπορεί να γλιτώσει και δεν πληρώνει το extra compute που δεν χρειάζεσαι, αλλά στην πραγματικότητα πληρώνει τα ίδια λεφτά και κάνουν αυτή το extra compute ό,τι θέλουν. Mm -hmm. ε, που ξεκίνησα που ήθελα Αν να. Αν πιστεύει ότι το cloud είναι ολοκληρωμένο ναι, στο project. Θεωρώ ότι για να προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μήκα ξύγκη πλέον, γιατί αυτό γίνεται, μάλλον έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο ολοκλήρωση. Okay. Εσύ τι πιστεύει γι' αυτό. Ναι, για μένα το, το cloud έχει να κάνει δύο πράγματα. Τρία. Ένα. Καλύτερε ταχύτητε, μικρότερε τιμέ. Σίγουρα δηλαδή οι τιμέ του cloud πρέπει να πέσουν. Είναι πολύ ακριβό πλέον, αδικαιολόγητα ακριβό για το compute. Και αυτό πάει σε συνδυασμό με το να δίνουν καλύτερε managed υπηρεσίε. Δηλαδή, ετοιμάζοντα την παρουσίαση για την Postgres στο Docker Athens που κάναμε, η οποία πήγε αρκετά καλά, μπορώ να πω. Είναι η πρώτη που είναι και στα αγγλικά, θα υπάρχει βίντεο από κάτω. Και επίση, ο κώδικα που φτιάξαμε θα είναι στο github.com slash withlogic.co slash Postgres. Η... Δεν ξέρω αν το έχουν πάρει στο domain, αλλά μπορεί να το πάρω και μόνο επειδή το αναφέρω. withlogic.dev κάθετο Postgres. Και, α, μπορώ να το. With logic, δηλαδή, αντέπει να πηγαίνει στο GitHub. Ναι ναι, 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 να κάνει redirect εκεί. Α, ωραίο Ωραία. Είναι. ωραία. Ε, να το αγοράσουμε μόλι κλείσουμε, αν δεν το έχουμε πάρει. Ε, εντάξει. Ναι. Ναι. Φαντάζεσαι να το πάρει ε, κάποιο ε, έβλεπα και θυμήθηκα πόσο τελικά τα πράγματα δεν είναι αυτόματα στην RDS. Δεν είναι. Απλά δεν είναι. Δηλαδή, πρέπει, άμα έχει RDS, πρέπει να βάλει, αν θε να έχει δεύτερη βάση δεδομένων, πρέπει να το κάνει με το χέρι και να πει βάλουμε μία δεύτερη σε ένα άλλο availability zone. Και μετά πρέπει εσύ αυτό να πα με το διαχειριστή, να βάλει μπροστά έναν RDS proxy, έναν PG pool. Ή κάτι άλλο. <laughs> αυτό μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Ναι, Εγώ και μετά ότι το, το πόσο, κάνει. Ναι, όχι, δεν το κάνει. Και μετά το πώ θα κατανείμει τα request πρέπει να τα κάνει στο application level. Γιατί ο RDS proxy δεν μπορεί, θέλει πολύ configuration από μόνο του για να πει ότι τα reads steal τα παντού, αλλά τα writes steal τα μόνο σε ένα. Ήμουν πάντα σίγουρο δεν... στο μυαλό μου ότι το domain, δηλαδή αν φτιάξει ένα RDS cluster. Γιατί νομίζετε ότι το, ναι. το κάνει με το Aurora. Ναι, αλλά το Aurora το είναι μαλακή, αυτό δεν βαριέμαι. Μετά πα στο Aurora που και καλά σου αποσυνδέει το storage από το compute και όλα αυτά και οκ, okay, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρει κάτι, αλήθεια ότι αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο ούτε καν με τον bare metal. Απλά κουμπώνει ένα server, ξέρει αν πάρει να είσαι ένα logical volume και το κάνει. Δηλαδή, είναι τύπου 10 λεπτά διάβασμα αυτό. Είναι 10 λεπτά διάβασμα. Εντάξει, υπερβολικό, αλλά ναι. Είναι δεν... μία ώρα διάβασμα. Μία μέρα δεν είναι μία μέρα διάβασμα για το πώ θα πα και θα πει αυτό είναι ένα BTRFS volume. Όλα τα Linux distributions έχουν πάνω το BTRFS τώρα. Και πα και το κουμπώνει από κάτω physical volume, στέρμα. Ναι. Είναι μία μέρα διάβασμα, είναι... δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να πει ότι επειδή κάτι είναι μία μέρα διάβασμα, αξίζει εγώ να δίνω δεκαπλάσια τιμικά που, ε, η οποία γίνεται πολλέ δεκάδε χιλιάδε ευρώ κάποια στιγμή επειδή πρέπει να διαβάσω μια μέρα που είναι η fucking δουλειά μου στο τέλο ημέρα. Δουλειά σου είναι. Εγώ δεν ήθελα εδώ πέρα, γιατί ανέφερε πάλι το κομμάτι τη τιμή, να. να. βάλω μια εμβόλυμη ερώτηση στι τρει ερωτήσει τι οποίε έθεσε. Και αυτή η ερώτηση είναι πόσο νόημα έχει η υπηρεσία του Χερόκου να τρέχουν πάνω στο cloud. Το Χερόκου δεν θα έπρεπε να τρέχει στο cloud. Τρέχει στο cloud επί χρόνια ήταν. δεν έχει. Αφού ακόμα RDS URL δεν παίρνει. Όχι. Μπορεί, δεν θα έπρεπε όμω. Γιατί... γιατί. Γιατί να τρέχει το πλάτο. Όχι, για... γιατί δεν θα έπρεπε. Συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να μου το αιτιολογήσει. Ωραία. Τι είναι το Heroku. Το Heroku είναι ένα platform as a service. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θεωρητικά εσύ δεν ασχολείσαι. Πάρει, κάνει αυτά και όσοι μα. Κάνει αυτά και ναι. Open and close coach, πώ το λένε. Θεωρητικά. Ε, εσύ το μόνο το οποίο κάνει είναι να του δίνει τον κώδικα. Το χερό που ξέρει πώ αυτό το πράγμα να το κάνει build και πώ να το τρέξει. Τέρμα. Σωστό. Και αυτό ανάλογα με την κίνηση, εσύ πα εκεί έχει ένα slider και του λε: Δεκαπλασίασε το πόσοι. Εντάξει. Δεν το κάνει. Ε, θεωρητικά λέω. Θεωρητικά. Όλο αυτό στην ουσία τι σου παρέχει το, το χερόκου, Σου παρέχει infrastructure το οποίο έχει από πάνω ένα μεσάζοντα. Που Φυστά. κάνει τη δική σου εμπειρία χρήση πιο εύκολη και γι' αυτό το λόγο σε χρέουν ένα premium και είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Το Χερόκου έβγαζε νόημα να είναι στο cloud στι αρχέ του για να μπορέσει να χτιστεί γρήγορα. Να πει: Ωραία, δώσε μου ένα ίση του μηχάνημα, βάλε και βάλει και βάλε. Καθώ μεγαλώνει και αρχίζει και πιάνει στο πλατό του growth, εκείνη τη στιγμή είναι η καλή στιγμή όπου πρέπει να επενδύσει και να πα σε σχετικά δικό σου infrastructure. Μπορεί και γιατί σχετικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να έχει δικό σου infrastructure. Από το να έχει το δικό σου κτίριο, όπω κάνει το Facebook, μέχρι να έχει αυτό το οποίο λένε long term lease. Δηλαδή να μην σου ανήκει το infrastructure, αλλά να έχει ένα συμβόλαιο πενταετέ, ότι αυτή τη φέτα υπολογιστή τη χρησιμοποιώ εγώ και έχει μια πάρα πολύ καλή τιμή σε αυτό. Και γλιτώνει το management και όλα αυτά. Θα σου βγάλω, ήταν πιο αδύνατο να τα αγόραζε, αλλά δεν θε να διαχειρίζεσαι πέντε πράγματα. Και εσύ έτσι μπορεί να πετύχει δύο πράγματα. Ένα να χαμηλώσει τι τιμέ σου, γιατί αυτό θα είναι πφ, τουλάχιστον. Βασικά το cloud θα είναι τουλάχιστον πέντε φορέ πιο ακριβό από αυτό. μια θα τάξη μεγέθου θα έλεγα, αλλά ναι. ναι. Τουλάχιστον πέντε. Η τάξη μεγέθου είναι δέκα. Αυτό λέω. Ωραία. Εγώ θα έλεγα μια τάξη μεγέθου τουλάχιστον. Εγώ Ωραία. λέω ότι πε ότι επειδή το χερό έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει και κάποιο φοβερό deal και με την AWS σου λέω. Οκ, okay, σωστό, ναι ε, Αλλά δεν γίνεται να είναι λιγότερο από αυτό και αν την άλλη μπορείς να αυξάνεις το περιθώριο κέρδους σου ενώ ταυτόχρονα μειώνεις τη τιμές σου και το κάνεις πιο ελκυστικό. Και είναι και πιο γρήγορο κατά πάσα πιθανότητα. Επειδή έχει το μέταλλο. Εντάξει, θεωρητικά μπορεί και στο AWS να πα πολύ κοντά στο μέταλλο. Ειδικά, άμα πα πολύ μεγάλα ναι. μηχανήματα, ναι. η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ κοντά έω πάρα πολύ κοντά στο μέταλλο. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση που Δηλαδή, εγώ σαν Αντώνης θα σκεφτόμουν, οκ, okay, είμαι μια υπηρεσία, έχω φτάσει σε ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος, πλέον το λογισμικό που παρέχω, η υπεραξία που παρέχω είναι αυτό που είναι πάνω από το cloud και όσο εγώ θέλω να μεγαλώσω την υπεραξία μου, μεγαλώνω και το, το αποτύπωμα αυτού του, του λογισμικού που τρέχει πάνω από το cloud. Άρα μάλλον αρχίζει το cloud και να, να γίνεται λίγο άχρηστο για μένα. Όχι άχρηστο. <coughs> να βγάζει λιγότερο νόημα. Ειδικά όταν είμαι σαν το Χερόκο που έχει δύο regions. Έχει δύο regions. Δεν έχει νόημα. Κοίοι όμω είναι ακόμα στο, στο, στο AWS. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή μου είχε, μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα περίμενα δηλαδή ότι όπω και η platform είναι ε, σε. Σε cloud, σε, είναι. σε cloud. Είναι σε διάφορα clouds. Δηλαδή είναι multi-cloud λύση. Με την έννοια ότι ανάλογα με το που βρίσκεσαι, μπορείς να βρει region το οποίο είναι πιο κοντά ε, σε σένα. Να. Άρα, για παράδειγμα, ξέρει, έχει ε, Λονδίνο, έχει ε, Φραγκφούρτη, και μπορεί να είναι διαφορετική πάροχη, αλλά η τελική υπηρεσία είναι η ίδια. Αφού μπαίνει στη διαδικασία, να φτιάξει όλο αυτό, πόσο μακριά μπορεί να είναι μετά το να πει ότι πάω σε κάτι πιο χαμηλό επίπεδο, ώστε να έχω φοβερό κόστο. Δεν ξέρω. Πάνω. Να μα απαντήσει κάποιο ο μπορεί να ασχοληθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, η πλατφόρμα τρέχει και πάνω από την OVH που είναι πολύ κοντά στον τρόπο που δουλεύει η Χέτσινα, να δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια, ένα γαλλικό metal cloud, whatever πράγμα που είναι τώρα τη μόδα. Ναι. Άρα όταν φτάσει να έχει τόσο μεγάλο εύρο μηχανημάτων που, που υποστηρίζει, πόσο νόημα έχει να παίξει σε API συγκεκριμένου cloud. Κοιτάξτε να κρατήσει ενδεχομένω κάποιο object store, να, να κρατήσει δηλαδή, κάποιε υπηρεσίε οι οποίε είναι πραγματικά πιο υψηλό επίπεδο mm -hmm. και σου δίνουν Αλλά γιατί δεν τα βάλει όλα εκεί. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά δεν μου βγάζει νόημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον σαν άσκηση αυτή και μου κάνει, μου κάνει, πολύ εντύπωση. Μπορεί κάτι να χάνουμε, αλλά απ' την άλλη είναι περισσίες οι οποίε πράγματι είναι πάρα πολύ ακριβές. Δηλαδή, δεν θα πρέπει εσύ δηλαδή, άμα εσύ ξεκινάς από το αυτή τη τιμή του AWS και από εκεί ξεκινά το κέρδος και πάνω. Εγώ θα πω το εξή. Είσαι μη συγκρίσιμος. Αν η 37 signals ναι. Γλίτωσε κάποια εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Γιατί λέει δεν έκανε άλλες προσλήψεις, το uptime είναι το ίδιο και καλύτερο, οι εφαρμογές τρέχουν. Οκ. Okay. Που έχει τόσο λίγη κίνηση σε σχέση με το χερόκου. Ναι. Το χερόκου πες να γλιτώσει δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο. Εκτό αν το χερό χρησιμοποιεί τόσο πολύ API στι τεχνολογίε. Γιατί? γιατί μπορεί να. Δεν, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώ δεν μπορεί να προσλάβει 10 devops engineers και να βγει. 10. Δεν χρειάζονται 10, αλλά εγώ σου λέω πάρε 10. Δηλαδή. Δεν... Πάρε 10. Απ' την άλλη δεν έχουν το, το άμφο ενδεχομένω. Δηλαδή πώ θα κάνει backups, πώ θα γίνει μια καταστροφή σε ένα data center, ας γιατί πούμε. Δεν, το, γιατί να έχει το Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πριν ποιο το είχε το άμφο. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά βάζει να κάνει backups. Είναι τόσο απλό. Και βάζει τον γραφάνο να σου στέλνει notification άμα δεν έχει, δεν έχει γίνει backup. Έγινε backup, δεν έγινε backup. <laughs> <laughs> Εντάξει. Τα εργαλεία είναι εκεί. Υπεραπλουστευμένο, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το μέγεθο όντω βγάζει νόημα να αυξήσει το ποσοστό κέρδου σου κάνοντα μια τέτοια κίνηση. Και να αυξήσει και την ποιότητα τη υπηρεσία την οποία παρέχει. Δεν έχει αυξημένη ποιότητα υπηρεσία επειδή είσαι στο cloud. Δεν έχει. Το cloud διευκολύνει που σου δίνει να έχει εύκολα μηχανήματα γρήγορα. Τέρμα. Και γι' αυτό πληρώνει το premium. Fair. Πάρα πολύ καλό. Να μην μπορεί να μεγαλώνει και να μικραίνει. Πώς... Γιατί πώς πώς... Μας... Είναι τόσο πιο φθηνό που βολεύει να έχει μηχανήματα τα οποία κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Εδώ βγάζει, αν βγάζει νόημα για μα οικονομικά, αν βγάζει νόημα για μα να πάρουμε 64 GB server στην, στην Hedgner επί δύο και να μα έρχεται πιο φθηνό όπω το τρέχει στο Fargate, ένα πράγμα. Ναι, Δεν, δηλαδή όταν πα, εγώ θεωρώ ότι όταν πηγαίνει στα κάποια χιλιάρικα το μήνα τα infrastructure costs. μπορεί να τα αναπτύσσει είναι αυτό. εκτό άμα είσαι στα, στο χιλιάρικο και τα παίζει όλα χερόκου στον αυτόματο. Δεν είσαι το χερόκο, αλλά χρησιμοποιεί το χερόκο αυτή τη στιγμή. Είσαι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το χερόκου και δίνει 2-5 το μήνα. Οκ. Okay. Αυτό μπορεί να δεχτώ ότι αν δεν έχει κάποιον DevOps Engineer εκείνη τη στιγμή, that's fair. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιον ο οποίο ασχολείται με αυτό και εσύ βγάζει χρήματα και απλά κάνει git push και όλα παίζουν βελούδο εντελώ. Οκ. Okay. Μια χαρά. Γιατί, γιατί να ασχοληθεί με αυτό και να το φτιάξει όταν αυτή τη στιγμή είσαι OK και έχει ένα λιγότερο πράγμα. Αλλά όταν έχει ξαφνικά τον System Administrator, τον DevOps Engineer, τον Platform Engineer, ό,τι όνομα δώσει σε αυτόν τον ρόλο, ο οποίο ήταν ο ίδιο μια ζωή, να φροντίζει τα πράγματα να δουλεύουν. Ναι, μάλλον εκεί πέρα δεν ξέρω. Είναι ναι. πιο δύσκολο εκείνη πρέπει να το σκεφτεί και δώσει και μπόνου του άλλου. Τι θα δίκαιο, τι να πω. Ναι. Να πω δεν τάχει. Και την και... δεύτερη ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση. Τελευταία. Όχι, η δεύτερη ήταν αν πιστεύει ότι έχουμε ένα θέμα να λέμε ότι κάποια πράγματα ολοκληρώθηκαν και πρέπει συνέχεια να, να βάζουμε για να βάζουμε. Αυτό μια είναι φάση. θέμα τέτοιο. Ψυχολογία του ανθρώπου. Δεν είναι. Ναι. Είναι πολύ πιο φιλοσοφική συζήτηση. Θα την κάνουμε άλλη φορά αυτή. Τέλεια. Εγώ συμφωνώ πολύ ήλιο... με τον. Σαν να σου πούνε μπράβο, χαρακτήρα τα κατάφερε. Μετά τι κάνει. Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ο πάντω ο DC παίρνει, πώ λέγεται, PRNY, κατάλληλο φιλόδοξο, αυτός που ασχολούνται με το SwarmKit, έλεγε και πίεζε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανε. Λέει, παιδιά, πρέπει να βάλουμε jobs στο Swarm, να μπορώ εγώ να πω, όχι μόνο τρέξουμε αυτή την υπηρεσία μόνο, αλλά να μπορώ να πω τρέξω μου ένα πράγμα και over, και μετά να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το project Swarm. Και είναι από τα λίγα, προ... είναι από τα λίγα software που είναι τόσο σταθερά. Έχουμε δηλαδή software που τα έχουμε ξεχάσει εμεί και τρέχουν σε Docker Swarm πελατών πέντε χρόνια. Σχη. Και α, ο, τι να πω, δηλαδή πεθαίνουν οι containers, ξαναξεκινάνε, γίνονται schedule, κάνουν το load balancing εσωτερικά. Δεν sky. Είναι πάρα πολύ καλό και προβλέψιμο. Μπράβο. Πρέπει κάποιε φορέ να λέμε ότι ολοκληρώθηκαν. Κάποιε πράγματα. Σχύ. Και η τελευταία μου ερώτηση. Εν τέλει, και το κλείνουμε, Πόσο σημαντικό είναι το vendor locking και να μπορεί να φύγει. Από κάπου. Το, το να μπορεί να φύγει ανα πάσα στιγμή ναι. θεωρώ ότι είναι ψέμα. Γιατί αν δεν πα να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τι υπηρεσίε που σου δίνει ένα πάροχο, και κατ' επέκταση κάτι το οποίο είναι ειδικά φτιαγμένο για αυτόν τον πάροχο, χάνει λεφτά. Χάνει λεφτά συνεχώ. Είναι σαν να πάω εγώ και να φτιάξω μια εφαρμογή στο χερόκου και παρόλα αυτά να συντηρώ. Και τον τρόπο που θα τρέχει ε, να ομπούν τη μηχάνημα, και τον τρόπο που θα τρέχει να κινηθεί και και και. Δεν έχει νόημα. Προφανώ θα υπάρξει μια επένδυση. Το θέμα είναι πάντα να γνωρίζει το κόστο του να, να φύγει από τον πάροχο αυτόν mm -hmm. και να το κρατά σε ένα σημείο που να μπορεί να το πληρώσει αν χρειαστεί. Ωραία. Εγώ εκεί, εκεί θεωρώ. Ε, καταλαβαίνω ότι για κάποιε υπηρεσίε θα, θα πάρει το vendor Logging. Για παράδειγμα, βάλαμε Stripe στο Vorti. Ναι. Αυτό είναι ένα τρελό vendor locking. Τρελό. Μερικοί έχουν δύο payment processors, να ξέρει. Ναι. By design. Πόσο θα. Δεν ξέρω πόσο θα μα κόστησε αυτό. Επίση, πε ότι έχει δεύτερο payment processor. Το κόστο είναι πώ βάζει τι συνδρομέ που υπάρχουν ήδη. Πώ μεταφέρει κάρτε. Δεν το κάνει. Αυτό. Κατάλαβε. Δεν το κάνει. Παίρνει όμω αυτή την τέτοια γιατί λε ότι το κόστο του να έχω κάτι διαφορετικό ή το να τρέξω εγώ είναι τόσο μεγάλο σε αυτή τη φάση που αξίζει. Να. Σε κάποια στιγμή μπορεί να αξίζει να μην το κάνω αυτό το πράγμα, αυτόν τον τρόπο. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι απλά πρέπει να ξέρει πού είναι το vendor locking, να ξέρει ποιο είναι το ρίσκο. Άμα το Stripe αύριο διπλασιάσει τι τιμέ του, ή θα το καταπιούμε, ή θα πρέπει να βρούμε τρόπο να φύγουμε. Σωστά. Αν αυτά τα δύο κόστη είναι παρόμοια και δεν μπορούμε, να δεν μπορούμε κανένα από τα δύο να τα αντέξουμε, μάλλον έχει γίνει μαλακία. Και μάλλον δεν θα είναι καλή μαλακία αυτή. Εσύ πώ το βλέπει το vendor locking σαν πρόβλημα. Ε, το θεωρώ προσωπικά θεωρώ ότι παίζει σε δύο, σε δύο ταχύτητες που είναι στην ουσία αυτό το οποίο είπες ή πας και ενσωματώνεσαι με ένα πάροχο Σωστά. και αξιοποιείς όλα αυτά τα οποία έχει να σου δώσει και που διαφοροποιούν τον πάροχο σχέση με τους υπόλοιπου παρόχους ή παίζεις σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο που τον αντιμετωπίζεις σαν εμπόρευμα σαν commodity. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα server, Αν σήμερα δεν μου κάνει αύριο εγώ πάει στη Τζνεχέρ, ξέρω εγώ. Gnecher. Ναι. Οπότε θεω και θεωρώ αυτό εξαρτάται. Δηλαδή, okay, στο payment processing είναι λίγο δύσκολο να το κάνει. Δηλαδή, OK, αν ήταν. En... Πρόσεξε, αν εμεί είχαμε μια transactional εφαρμογή, τι σημαίνει transactional εφαρμογή, ότι εγώ μπαίνω, αγοράζω κάτι, μου το στέλνει. Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να μην έχει vendor locking. Γιατί εγώ μπορώ να χρησιμοποιώ ένα framework ή Shopify, κάτι που απλά βάζω το καινούργιο API εκεί και από εδώ και πέρα έχω τι καινούριε πληρωμέ. Αν εγώ έχω συνδρομέ, εκεί δυσκολεύει. Το ερώτημα είναι αν θε να διαχειρίζει εσύ τι συνδρομέ ή κάποιο άλλο. Και εκτό αυτού, σκέψω ότι εσύ είσαι μια υπηρεσία η οποία είσαι ένα μεσάζοντα ή είσαι ένα eFood, α πούμε, ναι. πιο απλό. Το, το ρίσκο του να είσαι στο eFood είναι πολύ πιο μεγάλο. Γιατί αν, για παράδειγμα, έρθει αύριο το stripe, ναι, χυψή ναι, Το stripe ναι. που, που χρησιμοποιεί. Και στι ναι. πλαισιάσει τιμέ, αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του, του δικού σου περιθωρίου. Από ένα σημείο και μετά, πρέπει να έχει πολλού payment processors ή θα πρέπει να έχει ένα Όχι. πολύ αυστηρό συμβόλαιο με κάποιον. Ναι. Ότι ξέρει τι, δεν μπορεί να μανεβάσει τιμέ ή θα έχει αυτό το. Τι και θα πρέπει, θα πρέπει, να το. και για, πρέπει, να έχει πρέπει να έχει και backup. Πέφτει, έχει downtime το stripe. Δεν γίνεται να μην μπορεί να πα λεφτά. Στο στο e food στον προηγούμενο πάροχο που είχε, ναι. Ε, ήταν από τα ήταν από τα ρίσκα τα οποία υπήρχαν στην πλατφόρμα αυτό, το ότι υπήρχε ένας και ήταν και μάλιστα ασταθείς okay. και κάποιες φορές okay. δηλαδή άμα σου πέσει ένα μεσημέρι ναι. είναι πολύ σημαντικό ρόλο με αυτό, δεν είναι απλό mm. ε, το Apple Pay το κάνει πιο εύκολο αυτό ή όχι όχι απαραίτητα γιατί θα πρέπει να βρει κάποιον πάροχο που οποίο ενσωματώνει το Apple το Pay. Apple Pay ναι. Δεν, δεν, σου δίνει νομίζω την υπηρεσία η Apple από μόνη τη. Δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπω είναι. Οκ. Okay. Πρέπει να βρει κάποιο πάροχο. Αλλά επειδή το Apple Pay δεν έχει απαραίτητα να κάνει. Ε, α, όχι, τίποτα βλακίρινο. και ότι μπορεί να μην χρειάζεται να αποθηκεύσει την κάρτα. Γιατί απλά το Apple Pay. Και... Κοίτα, η αποθήκευση κάρτα νομίζω πλέον όλοι οι πάροχοι πρέπει να, σου δουν, να μπορεί να εξάγει σε μία μορφή. Και να μπορεί να πα τι κάρτε σε άλλη. Αλλά το... τι συνδρομέ, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι μπορεί να τι κάνει. Εκτό από τι διαχειρίζει εσύ, οπότε δεν, δεν σε νοιάζει. Ναι. Όλα αυτά όμω, προφανώ δεν θα πα και θα πει: Φτιάχνουμε το βόλτι, πάμε να φτιάξουμε δικό μα πέντε προ το αύριο. Θα... Αυτά είναι τα ρίσκα που ξέρει ότι τα παίρνει. Απλά Σήμερα, ναι. θεωρώ ότι πρέπει πάντα να γνωρίζει ποια είναι τα ρίσκα σου. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό στο vendor locking. Και το ότι δεν υπάρχει vendor locking, ότι είμαστε cloud agnostic και έχουμε terraform και αυτέ τι μαλακίε. Είναι, είναι, είναι μαλακίε. Ναι. Και εγώ το πιστεύω σε κούρασα. Όχι, δεν ξέρω. Ήταν νομίζω η ανάγκη έρχεται η ώρα για γιαούρτι, να ξέρει σιγά-σιγά. Εντάξει, αν πάμε για γιαούρτι, πάμε για γιαούρτι. Και drip coffee. Ού, γουστάρο. Τέλεια. Πλησιάζοντα λοιπόν στο τέλο, ναι. έχουμε προτάσει. Γιατί Βεβαίως. εγώ δεν ξέρω. Έχει. Εννοείται. Ότι... Ε, τότε πε πρώτο αυτή τη φορά. Ε, λοιπόν, αποφάσισα θα προτείνω. Λοιπόν, πήρα ένα Kindle. Ναι. Γιατί είχα πάρει ένα iPad mini για να διαβαζω mm -hmm. Το οποίο ήταν ωραίο για να διαβάζει, αλλά ήταν λίγο φωτεινό και επειδή το iPad έχει πολλές χρήσεις, μπορεί είτε να χρησιμοποιείται από διαφορετικό μέλος του σπιτιού, ναι. είτε ε, να χαζεύει, να βλέπει άλλα πράγματα. Και μου αρέσει που το Kindle είναι λίγο πιο εστια. δεν μπορώ να κάνω άλλο πράγμα. Το παίρνω και μπορώ ή να διαβάσω ή να κοιμηθώ. Ναι. Δεν έχω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν αυτό ο περιορισμό μου αρέσει. Έχει... Είναι εντυπωσιακή η οθόνη. Είναι, είναι εντυπωσιακή η οθόνη. αυτος ο περιορισμο μου αρεσει ειναι εντυπωσιακη η εντυπωσιακή την είδα εδώ. Ε, όταν ήρθε. Ήταν ανοιχτό καταρχά. Τρελό! Κρατάει πολύ μπαταρία το λογικά. Πρέπει να είναι άπη, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Και νόμιζα ότι είχε αυτοκόλλητο πάνω. Ναι, το θυμάμαι. Και προσπαθούσα να βγάλω το αυτοκόλλητο σαν ηλίθιο. Ήταν εντυπωσιακή. Ε, Όπω επίση πήρα το, το paper white που έχει και μπάκλετ και αρκετά ωραίο και γίνει και λίγο πιο κίτρινο κλπ. Είναι, το, νομίζω συστήνω. Και η μαγιά που έκανε κατά λάθο. Κατά λάθο όμω, αλλά φαίνεται να είναι καλή ιδέα. Πήρα το Kids. Ναι. Το οποίο Kids έρχεται με προσθετική τέτοια ε, θήκη ίδια ναι. τιμή χωρίς ads, επειδή είναι παιδικό δεν έχει ads καθόλου Τι, τι χάκ ήταν αυτό τι... καταλάβω, καταλάβω όλα αλλά πολύ ωραίο Και με βόλεψε ε, Τέλεια Αυτό οπότε το προτείνω άμα κάποιο θέλει να διαβάζει και είναι σαν και εμένα και δεν μπορεί εύκολα να το, να το βρει είναι βολικό, το παίρνει και εύκολα μαζί σου πισίνα, ξέρω εγώ παραλίε Είναι διάβροχο είναι, νομίζω, IP67 που σημαίνει okay. ότι είναι splash proof σε πολύ okay. καλό βαθμό. Τέλεια. Εσύ? Εγώ θα προτείνω το YouTube κανάλι του Y Combinator. Όχι. είπα Όχι, Το παρακολουθώ και έχει κάποια ενδιαφέροντα βίντεο μέσα. Πήγα εγώ και κάποια βίντεο στα οποία μιλούσαν για B2C και B2B Matrix από τον πρώην CEO τη Monzo, που είναι μια revolutory τράπεζα στην Αγγλία. Και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γενικά σαν κανάλι. Και επειδή με έχει και τελευταία και αρχίζω και ξανακούω επιχειρηματίε, startups, επενδυτέ, τέτοια πράγματα, όχι ότι με ενδιαφέρει το funding, αλλά μ' αρέσει να ακούω τη λογική πώ ένα επενδυτή προσπαθεί να βρει ποια εταιρεία είναι το hit στο μέλλον. Mm -hmm. Είναι το. το θεωρώ ότι είναι, είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ δηλαδή, να ακούω για business γενικά. Οπότε επειδή το έψαχνα τελευταία, βρήκα το το Y Combinator. Δηλαδή, απλά πήγα και Google και λέω top 10 YouTube channels for startups, ξέρω εγώ. Okay. Να βρω κάτι, να μην βαρεθώ δηλαδή, να ακούσω. Γιατί για κάποιο λόγο στα αγγλικά όλη την ώρα μου εμφάνιζε Χιούμπερμαν, Χολυστερίνε, Κάρδιο, Muscle Growth και τέτοια. Και ήθελα, ή, ήθελα, λίγο να ακούσω entrepreneurship και τέτοια. Θα γίνει Ρε φίλε, θέλω, αλλά δε, δηλαδή, μετά το χθεσινό βραδινό που σου είπα, που ήταν... Τα οχτώ γεύματα που έφαγες, εννοείς. Λάχανο τολμάδε, αρνή στο φούρνο. Πώ γίνεται να φας πατάτε, και τολμάδε. Και λάχανο τολμάδε. Δύο τέτοιο, δύο κοκάκια δηλαδή. Ήταν τρία από τη διακρασία. Ήταν non-stop το χθεσινό. Δεν ξέρω πώ το έκανα. Μία απορία έχω. Ναι. Γιατί λάχανο τολμάδε και τολμάδε ταυτόχρονα. Είναι διαφορετικό φαγητό <laughs> στο καθένα. Έρφε μου εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά φαν, αν πρέπει να διαλέξω ένα και άλλο να φύγει, είναι όλα χάνε τολμά. εκεί εγώ. Είναι πιο. Είναι για φαγητό γεωστικό. σίγουρα, αλλά το ντολμαδάκι είναι αυτό που τρώω αντί για μπισκότο στο σπίτι. Μέκυμα πάντα. Το λέω αυτό. Εγώ είμαι τέτοιο. Τζορίζομαι. Είμαι και τρελαδίτη γι' αυτό. Δεν... Ε, Λαχάνο με κοιμά, ντολμά ε, χωρί κοιμά. Δεν είμαι, δεν είμαι εκεί. Εντάξει, ντολμά χωρί κοιμά μπορώ να το καταλάβω τύπου καθαρά Δευτέρα που υπάρχουν τα μπινελίκια όλα στο τραπέζι και αυτά. Ε, ναι, μωρέ, ναι. ωραίο είναι. Εκεί, οκ. Okay, καλό είναι, καλό είναι. Τέλεια. Αυτά. Μικρή κουβέντα. Πέντα. Πέντα. Season 5, episode 14. Σωστά. Ε, μικρή κουβέντα FM EGR. Ναι, EGR. Σωστά, ότι Αμα... προτιμάει καθένα. Γιατί έκανα μια μαλακία <laughs> από πολύ καιρό από τα αγόρασα domain. Yeah. Ε, αυτά. Και μέχρι την εβδομάδα. Τα λέμε.